Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέμπερη. Τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα από τον Λίμπερο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαι μια χαρά. Στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή... Στην Αθήνα. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική υπόθεση. Φαντάζομαι και εσείς το αντιλαμβάνεστε, αλλά και το αντιληφθήκατε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την αγωνία που υπήρχε και στον κόσμο του Άρη. Φαντάζομαι και στο Θοδωρο Καρυπίδη, τον μεγαλομέτωχο της ομάδας. Πραγματική αγωνία και πίεση μεγάλη. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Και σημαντική, βέβαια. Μια σημαντική και δύσκολη υπόθεση, όπως είπατε. Γιατί όταν έχουμε αποφάσει σε 2 βαθμούς εδώ στην Ελλάδα, προφανώς και αυτό παίζει ένα ρόλο η Κάζο στο ΚΑΣ, αλλά αν δεν κάνω λάθος και βοηθήστε μας αυτό, το ΚΑΣ στην συγκεκριμένη υπόθεση του Άρη μπήκε στην ουσία του πράγματος και, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, δίκασε από την αρχή την υπόθεση. Ναι, να σας πω, αφενός είναι σωστό αυτό που λέτε. Προφανώς το γεγονός ότι υπήρχαν 2 αποφάσεις ήδη στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αρνητικές για μας, πάντα κάνει πιο δύσκολη δουλειά όταν εσύ είσαι που έχεις βάλει την απόφαση. Απ' την άλλη, μην ξεχνάτε ότι οι αποφάσεις της ΕΠΟ λαμβάνονται και από δικαστές. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό παίζει το ρόλο του και το βλέπει το δικαστήριο και επομένως έχουμε και μια βαρύτητα. Επομένως αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα για αυτό που λέτε, σαφές είναι το ΚΑΣ δικάζει ούτως ή άλλως στην ουσία, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Ίσως υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι δεν μπαίνει στην ουσία, αλλά δεν είναι σωστή. Ναι. Δεν μπαίνει στην ουσία, μάλλον όταν δεν υπάρχει θέμα ουσίας και υπάρχει ένας τυπικός λόγος που σταματήσει εκεί, ή μπορεί να μπει στην ουσία, αλλά μπορεί για κάποια θέματα να επιστρέψει όταν το έχουν ζητήσει τα μέρη, όταν θεωρήσει ότι πρέπει και δεν είναι αρμόδιο να κρίνει, δεν μπορεί να κρίνει, μια υπόθεση πίσω σε ένα όργανο. Με δεσμευτικούς κανόνες πώς να προχωρήσει. Αλλά κανονικά η συνήθεια διαδικασία προφανώς μπαίνει στην ουσία. Μάλιστα η διαδικασία γίνεται εκ νέου, όπως λέγεται de novo process του ΚΑΣ. Επομένως, βάσει του κώδικα, το ΚΑΣ έχει δικαίωμα να ξαναδεί από την αρχή την υπόθεση πλήρως. Mm-hmm. Αυτό και έκανε εδώ. Είναι σαφές, όπως το γνωρίζετε, ότι δεν έχουμε εμείς σκεπτικό ακόμα και το σκεπτικό θα αργήσει. Mm-hmm. Θα πάρει κάποιους μήνες αρκετούς. Αλλά είχαμε κάνει ένα αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και από την ΕΠΟ και από το δικαστήριο να βγει πρώτα, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις επίγουσες, που υπάρχει λόγος δηλαδή να βγει νωρίς η απόφαση. Είχαμε ζητήσει να βγει εγκαίρως, προκειμένου να βγει πριν το τέλος του αθλήματος, γιατί έπρεπε να γνωρίζει και η ομάδα και η ΕΠΟ και η Super League να έχει μια τελική βαθμολογία χωρίς προβλήματα και χωρίς αιρέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η βαθμολογία. Με αυτό το αίτημά μας λοιπόν, που είχε γίνει δεκτό, ξέραμε ότι θα βγει μονοδιατακτικό και αυτό πήραμε. Απλά καταλαβαίνουμε, και μπορεί κανείς να καταλάβει, όταν γνωρίζει τι έχει καταθέσει, τι έχει ζητήσει τα επιχειρήματα και τι έχει πει και άλλη πλευρά και ποιες ήταν οι υποφάσεις, είναι αυτονόητο ότι αυτό που έκρινε το ΚΑΣ στην προηγούμενη περίπτωση είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που εξέλαβε η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, ότι δεν υπήρχε πραγματικά κάποιο αποδεικτικό στοιχείο τέτοιο, πιστικό, ικανό να οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ότι υπήρχε οποιαδήποτε συμμετοχή, συνέργεια του εκλειπώντος Προέδρου και Διευθύνου Συμβούλου του κ. Καρυπίδη την εποχή εκείνη και της ΠΑΕ επομένως, στην υπόθεση της αστροφίας που έγινε από τον κ. Λάσκο, οποιοδήποτε τρίτο, δεν ξέρω ποιο. Mm-hmm. Επομένως, είναι προφανές ότι ο λόγος που είχαμε αυτή τη θετική απόφαση, ότι επίστευε ότι κανένα στοιχείο από αυτά που υπήρχαν στο φάκελο δεν ήταν ικανό να οδηγήσει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή δεν αποδείχθηκε στο προσήκον μέτρο οποιαδήποτε συμμετοχή και ενοχή του κ. Καρυπίδη και της ομάδας. Φαίνεται βέβαια πολύ περίεργο στον κόσμο όταν υπάρχει μια παραδοχή ενοχής από κάποιον τρίτο, πώς κατέληξαν στην Ελλάδα να καταδικάσουν τον Άρη, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι, ειδικά τώρα που έχει... που είχε επέλθει δικαίωση. Ναι, όχι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, βέβαια, και αυτό είναι σχετικό, γιατί είναι και πώς ένα δικαστήριο κρίνει να αξιοπιστεί ένας μάρτυρας και αυτά που λέει. Mm. Παρ' όλα αυτά, όπως λέτε πολύ σωστά, δεν έχει νόημα να πούμε τώρα σε αυτά. Έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όχι, το μόνο έτσι που σας διακόπτω, η μάνα μου συχνά με λέει ότι είμαι αγράμματος δικηγόρος, γιατί κάνω συνεντεύξεις με νομικούς. Αυτό το οποίο σίγουρα ξενίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι αν κάτσεις απλά και διαβάσεις τους λόγους, τις αιτίες που μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για πλαστογραφία,
Νομίζω ότι το πιο απλό που μπορεί να καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος είναι ότι πρέπει να έχει κάποιο όφελος. Να έχεις κάποιο όφελος για να καταδικαστείς για πλαστογραφία. Εδώ δεν υπήρχε κανένα απολύτως όφελος για την ομάδα του Άρη, της ΠΑΕ Άρης. Θα μπορούσε, διορθώστε με, να κάνει ένα συμβόλαιο με 500 ευρώ το μήνα στο παλικάρι, να πάρει την άδεια παραμονής του, να εξυπηρετήσει λοιπόν τον πατέρα του, τον γιο του, τον οποιοδήποτε. Και να πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία πλαστογραφία στο Υπουργείο, από εδώ, δεξιά-αριστερά. Πώς γίνεται λοιπόν να καταδικάζεσαι για πλαστογραφία χωρίς να έχεις όφελος από πλαστογραφία? Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω και εκείνη η τεράστια ένστασή μου. Ναι, βέβαια, μια διευκρίνηση εδώ. Ο Άρης δεν καταδικάστηκε για πλαστογραφία. Ο Άρης καταδικάστηκε για συνέργεια, απλή συνέργεια σε πλαστογραφία. Α, συνέργεια. Ακόμα. Ναι, συνέργεια. Δηλαδή ότι συμμετείχε στην πλαστογραφία. Δεν κατηγορήθηκε για την πλαστογραφία αυτή κατά αυτή. Παρ' όλα αυτά, καλά το λέτε, αλλά το όφελος που λέτε ή το κίνητρο στην πραγματικότητα δεν είναι μέρος του αδικήματος, δηλαδή του πραγματικού του, της υπόστασής του. Δηλαδή και χωρίς να έχει κίνητρο ή όφελος, αν την κάνει την παράβαση, το αδίκημα το έχει κάνει. Απλά συμφωνώ μαζί σας ότι το κίνητρο ή το όφελος αυτό, δηλαδή η ανάλυση που κάνετε, σε βοηθάει να φτάσεις ίσως στην αλήθεια. Όταν απευθεί επίσης να φτάσεις να δεις, να πας στο αν πραγματικά έχει λογική αυτό το πράγμα και ανάλογα και τα στοιχεία που έχεις, να δεις αν πραγματικά μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο ή όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και η άποψη δική μας ήταν και νομίζω είναι και σαφές και αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι. Δεν στοιχειοθετείται και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ή οποιαδήποτε πραγματική απόδειξη έδειξη ότι ο Άρης είχε οποιαδήποτε συμμετοχή Θα κάνω ένα δικό μου σχόλιο, δεν θέλω να συμμετέχετε εσείς σε αυτό. Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα προσπαθούσαμε να βρούμε πώς θα είναι ένοχος ο Άρης, ενώ στο ΚΑΣ προσπαθήσανε να δούνε αν είναι ένοχος ο Άρης ή αν είναι αθώος. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, έχει να κάνει με την Ελλάδα. Εδώ... δικό σας όλο. Ολοκληρωτικά ξέρω, ναι, αλλά ναι. Αυτή η αίσθηση μου δόθηκε και από την Επιτροπή Διοντολογίας και από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία σίγουρα και. Το καταλαβαίνει ο καθένας και από τις αντιδράσεις του κόσμου του Άρη. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο σημαντική επιτυχία γιατί, κύριε Ζέμπερη, 9 στους 10 δεν πίστευαν ότι θα κερδίσετε την υπόθεση. Όχι, ναι, όχι για εσάς προσωπικά. Δηλαδή. Όχι για εσάς προσωπικά. Ναι, για την υπόθεση. Για την υπόθεση, ναι. Ναι, κοιτάξτε, όπως είπαμε, η αλήθεια ήταν δύσκολη η υπόθεση. Και όντως είναι μια δύσκολη υπόθεση, έτσι όπως μάλιστα είχε πάει μετά τις αποφάσεις των δύο οργάνων της ΕΠΟ. Αλλά ευτυχώς. Κάνα μια καλή προσπάθεια, πολλές ώρες δουλειάς και νομίζω αισθανόμαστε δικαιωμένοι και χαρούμενοι γιατί αφενός πρωτίστως δικαιώθηκε η ομάδα και ο εκλοιπών Θεόδωρος Καρυπίδης. Σημαντικό και αυτό, ναι. Και δεύτερον και η δική μας προσπάθεια. Έτσι. Πάμε, δεν θέλω να σας κρατήσω πάρα πολύ, θέλω δύο ερωτήσεις να σας κάνω ακόμα. Η επόμενη δύσκολη υπόθεση είναι αυτή του Ντουρμισάη. Όλοι λένε γιατί έχει τραβήξει τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση από το ΚΑΣ και αν τελικά όντως η 11η Μαρτίου που είναι η τελευταία ημερομηνία που έχουμε λάβει έτσι ως μετά την παράταση που πήρε από τις 11 Φεβρουαρίου θα είναι και η τελική, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, έχω ξαναπεί η καθυστέρηση γενικά. Το ΚΑΣ οι αποφάσεις του αργούν αρκετά το τελευταίο καιρό λόγω του όγκου των υποθέσεων που έχει. Το ΚΑΣ κάθε χρόνο, ο αριθμός υποθέσεων που χειρίζεται το δικαστήριο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Επομένως, πραγματικά ο φόρτος εργασίας και ο όγκος δημιουργεί αυτές τις καθυστερήσεις. Η δική μας συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία αναφερθήκατε, η υπόθεση δηλαδή, του Μπάνου για την υπόθεση της μεταγραφής του Ντουρμισάη, είναι η αλήθεια ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η καθυστέρηση υπερβολική και για τα συνήθη δεδομένα του ΚΑΣ οφείλεται προφανώς, η δική μου ανάγνωση είναι, σε μία, δεν το πω ακριβώς διαφωνία, πάντως προφανώς διαφορετική άποψη που είχαν οι διαιτητές μεταξύ τους και όταν συμβαίνει αυτό προφανώς συζητάνε, ξανασυζητάνε, ξανακοιτάνε τα έργα. Οπότε αυτό παίρνει περισσότερο χρόνο μέχρι να φτάσουν σε μία συμφωνία και να πάρουν μία απόφαση κοινή την οποία τελικά θα μας. Α, πρέπει να είναι, κοινή η απόφαση, ομόφωνη δηλαδή πρέπει να είναι? Όχι, δεν πρέπει να είναι ομόφωνη. Πρέπει, 2-1 πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά συνήθως πολλές φορές φτάνουν ως ομόφωνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις της υπόθεσης από τους διαιτητές, γίνεται συζήτηση. Δηλαδή ο ένας προσπαθεί να εξηγήσει το γιατί στον άλλο και τελικά
φτάνουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Ας μας τιμωρήσουμε με αναστολή. Κύριε Ζέμπε, να μας τιμωρήσουμε με αναστολή, να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ορίστε. Και τιμωρία, καλά, αλλά με αναστολή. Ναι, αυτό δεν προβλέπεται. Α, δεν προβλέπεται. Παρ' όλα αυτά λέω όχι. Αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια. Ναι. Λοιπόν, αυτό που όμως θα έχει σημασία είναι ότι σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η απόφαση πλέον έχει ληφθεί, λογικά. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την καθυστέρηση που υπάρχει από τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση μέχρι να γραφτεί, να καταγραφεί, να γίνει η διόρθωσή της και να φτάσει στην κοινοποίηση στα μέρη. Και αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να είναι η τελευταία παράταση, όπως είπατε, και να βγει την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να πάρει άλλη μία. Πάντως πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Μάρτιο, λογικά η Σαρκίδα Πουλή θα έχει βγει. Να τολμήσω να ρωτήσω αισιοδοξία ή όχι. Τώρα ο νομικός πάντα κρατάει και μία. Ναι, κοιτάξτε, αισιοδοξία. Είναι, αυτή η υπόθεση επίσης είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Έχει πολλά. Έχει τα πραγματικά της περιστατικά και τα γεγονότα και έχει και κάποια νομικά θέματα. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε κάποια πολύ σημαντικά, θεωρώ εγώ, νομικά επιχειρήματα. Υπάρχουν και προβλήματα βέβαια. Θα ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο να κάνει κανείς πρόβληση. Κάνει πρόβληση. Ωραία. Κάναμε αυτό που μπορούσαμε και περιμένουμε εδώ. Και περιμένουμε. Πριν σας ευχαριστήσω, είναι τεράστια απορία. Πώς γίνεται να επιδικάζονται τόσα μεγάλα ποσά σε πρώην ποδοσφαιριστές? Και η ένστασή μου κυρίως έχει να κάνει με ποσά για χρήματα, όχι δεδουλευμένα των ποδοσφαιριστών, αλλά για χρήματα που δεν δούλεψαν, που αποτελούσαν το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο συμβολαίου με την προηγούμενη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, ο Άρης Θεσσαλονίκης, και μετά από 10 χρόνια να βγαίνουν αποφάσεις που να έχουν μέσα το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο, τόκους. Τόκους από το 10, από το 11, από το 12 κτλ. Και όταν πρόκειται για δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές οντότητες, πώς γίνεται να επιδικάζει και το ΚΑΣ τόσο μεγάλα ποσά με τέτοια μεγάλη χρονική καθυστέρηση, και πώς γίνεται επίσης να έχει αλλάξει αυτό που λέμε όχι ο κανονισμός, αλλά η αντιμετώπιση της αθλητικής διαδοχής? Γιατί μέχρι ένα χρονικό σημείο, το 17, το 18, ήταν άλλη η στάση που υπήρχε στους διεθνείς φορείς. Και ξεκινάω από τη FIFA πρώτα και μετά στο ΚΑΣ. Πώς γίνεται να έχει αλλάξει αυτό? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια όπως το λέτε ότι κάποια στιγμή άλλαξε η πολιτική της FIFA σε αυτό και η αλλαγή προήλθε από κάποιες δύο-τρεις αποφάσεις που έβγαλε το ΚΑΣ σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι εδώ δικές μας, η μία ήταν στη Λατινική Αμερική, η άλλη αλλού, το διάφορες υποθέσεις. Όμως υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να δείτε εδώ. Το ένα είναι η διαδοχή του ελληνικού δικαίου και η διαδοχή διεθνής. Mm-hmm. Η διεθνής πρακτική που λέει για διαδοχή σε κάποιες περιπτώσεις, παλιά και κοινές πράγματα, είναι παλιότερη από αυτό το χρονικό σημείο που λέτε. Mm-hmm. Και εμάς, λόγω του νόμου του δικού μας, είναι γνωστό ότι δεν υπήρχε διαδοχή πριν τη σεζόν 16-17, που μετά άρχισαν να λένε ότι οι ΠΑΕ που υπερβάζονται από εκείνη τη σεζόν και μετά και δημιουργείται από το Ιδρυτικό Σωματείο μια νέα ΠΑΕ που έχουν την υποχρέωση να πληρώνει το 50% και που προθέσει το 100% κτλ. Αυτό όμως είναι το ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς το πρόβλημα με τον Άρη είναι πρώτον ότι για όποιο λόγο αυτό συνέβη, γιατί εγώ δεν είχα καμιά ανάμειξη τότε, υπήρχαν αυτές οι τέσσερις υποθέσεις που ξέρουμε, στις οποίες δικάστηκε χωρίς να πει άποψη ερήμην και ούτε έγινε κάποια έφεση. Επομένως αυτές παγιωθήκαν και έγιναν τελεσίδικες και εκτελεστήκαν, η οποία είναι και η αρχή του κακού. Τώρα για να μην σας λέξω όλα τα νομικά, θα σας πω απλά για το άλλο ερώτημα που κάνετε, το εξής. Δεν επιδικάζει το ΚΑΣ ποσά, όπως λέτε, δεύτερο τρίτο έτους. Δέχεται τη FIFA. Ναι, όχι, αυτό που συμβαίνει το εξής. Αυτοί οι παίκτες που λέμε έχουν μια απόφαση από παλιά. Έτσι. Με μια εξαίρεση που είναι ο Ριόλ, που η απόφαση είναι τωρινή. Οι άλλες όμως που λέμε είναι απόφασεις από παλιά, οι οποίες αφορούν λοιπόν ποσά που έχουν ήδη επιδικαστεί και τα οποία εκτελούνται, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, στη νέα ΠΑΕ. Ναι. Συνεπώς και η FIFA όταν εκτελεί ως πειθαρχική επιτροπή και το ΚΑΣ, εκεί δεν μπαίνουν στην ουσία. Δεν εξετάζουν κατά πόσο. Δεν θα έπρεπε όμως. Είναι σωστά αυτά. Τώρα τι λέω. Δεν μπορούν, γιατί. Ναι. Δεν μπορούν, διότι αυτό θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή τυχόν έφτασε αυτό το ποσό, έπρεπε να γίνει τότε. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που υπάρχει. Ναι. Το κατά πόσο πρέπει να σου επιτρέπουν να μπει στην ουσία, δεδομένου ότι δεν είχε την ευκαιρία η νέα ΠΑΕ τότε. Αλλά στο πλαίσιο της διαδοχής, ότι είναι
το ίδιο κλάβ ουσιαστικά, αυτό δεν γίνεται. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, η περίπτωση του ποδοσφαιριστή Πορτίγια είναι μια περίπτωση όπου είχε μια απόφαση που του είχε επιδικαστεί αποζημίωση 300.000 μαζί με τον Λεμέρα και τρέχαν και τόκοι. Όταν λοιπόν έρχεται να εκτελέσει την νέα ΦΑΕ, αφού έτσι έκλεινε η FIFA, δίνει όλα τα χρήματα. Κατανοητό. Εκκρεμεί ακριβώς όπως είναι. Μάλιστα. Με τον ΙΜΠΕ, γιατί έχουμε πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φορές, δεν θυμάμαι πόσες είναι στη FIFA και στο ΚΑΣ. Είναι μεγάλη ιστορία. Πάει από άλλο δρόμο, μου λένε κάθε φορά. Λέω, τι εννοείται. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Κερδίσαμε τη μία υπόθεση. Αυτή τώρα πάει, προσπαθεί να εφαρμόσει μία απόφαση του ΚΑΣ παλιά. Πώς γίνεται αυτό, είναι διαφορετική, διαδικασία. Η ομάδα, άμα χάσει άλλο δρόμο, δεν έχει. Οι παίκτες, αν χάσουν, έχουν 2-3 δηλαδή. Μάλιστα. Και η ομάδα κάτω από προποθέσεις, αν ήταν εκείνη που είχε, μπορεί να έχει άλλους δρόμους. Αλλά εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν. Η μία περίπτωση ήταν ουσιαστικά ο ΙΜΠΕ κινήθηκε με μία αγωγή, ένα claim κατά της νέας ομάδας, όπως ήταν η νομολογία του ΚΑΣ τότε, γιατί άλλαξε μετά. Τώρα αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να εκτελέσει μέσω της πειθαρχικής επιτροπής μια άλλη απόφαση. Είναι όντως άλλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Αντιλαμβάνεστε ότι το όνομά σας έχει μπει δίπλα σε μια πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Άρη, αλλά γενικά και για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, εγώ γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο και παλαιότερα έχετε ασχοληθεί και με τον Άρη, αλλά και με πολλές άλλες ομάδες. Έχετε αυτή και την εξειδίκευση με το περίφημο Τάσκας. Μακάρι να συζητάμε για επιτυχίες και νίκες. Ή μάλλον να σας πω τώρα, δεν συμφέρει αυτό που θα πω, αλλά μακάρι να μην σας χρειάζεται η ομάδα για τέτοιες παρεμβάσεις. Μακάρι και αυτό. Πάντως σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και θεωρώ, νομίζω ήταν αυτά ευχάριστα για τον Άρη. Έτσι. Ελπίζω και οι οπαδοί τώρα, ας μου επιτραπεί να πω, ανακουφισμένοι, ελπίζω να σειρέσουν στο γήπεδο την Κυριακή. Άμα κάνει και μεταγραφές η ομάδα. Ωραία ατμόσφαιρα. Άμα κάνει και μεταγραφές η ομάδα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Μέχρι την Κυριακή δεν προλαβαίνει να κάνει. Έτσι, σωστά. Η Κυριακή που είχε μεγάλο αγώνα, πλέον ακουφισμένοι μπορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζέμπερη. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.